Επίσης. Σε εμάς, τώρα σε εσάς. Ναι. Αν το πω, πρέπει να πω ότι είστε στην κυβέρνηση γι' αυτό. Άρα δεν. Για εμάς όχι, για εσάς. Υπουργέ, ήθελα να σας. Να ξεκινήσω λίγο εμέσως με την κυβέρνηση και να πάω λίγο στο κόμμα. Λίγο, τόσο όσο. Αν ευσταθούν αυτά που ακούγονται, ότι ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα πάρουν κατ' εμέ τον τιμητικό τίτλο και την τιμητική θέση του γραμματέα του κόμματος, σημαίνει κάτι. Αν ισχύει, να μου πείτε καταρχήν αυτά που διαβάζουμε, ότι θα έχουμε μετακίνηση, και τη δικιά σας άποψη σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ρόλο που θα πρέπει να παίξει, πρέπει να παίξει το κόμμα πια. Η άποψή μου για ποιο θέμα, για το αν θα πρέπει να υπάρξει μετακίνηση. Μετακίνηση, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν είναι, νομίζω, το θέμα η μετακίνηση ή η παραμονή. Νομίζω ότι εδώ πλέον πρέπει να ο Πρωθυπουργός έχει αυτή τη στιγμή μία ευθύνη στην πραγματικότητα. Ξεπερνάει και την σύνθεση της κυβέρνησης και την σύνθεση του κόμματος. Νομίζω ότι σκέφτεται με όρους αναδιάταξης και διάταξης, να το πω έτσι, όλου του πολιτικού στελεχειακού δυναμικού που έχει. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν καθήκοντα, ρόλοι, αρμοδιότητες που μπορεί να έρθουν από, και να ασκηθούν από πολλές πλευρές. Και υπό την έννοια αυτή πρέπει να κάνει τις καλύτερες επιλογές σε σχέση βεβαίως με αυτό που έχει στο μυαλό του για τη στρατηγική αυτής της τελευταίας χρονιάς πρώτων εκλογών. Επομένως, νομίζω στήχηση στελεχών είναι το σωστό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι προηγείται σήμερα η λύση του ζητήματος ποιος είναι γραμματέας του κόμματος, ποιος θα είναι γραμματέας ποιος του κόμματος. Είναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετακίνηση. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ιδέες, προτάσεις, είναι προφανές. Όχι, εμένα η λογική δικιά μου είναι ότι αν μετακινηθεί ο υπουργός Βερνανδάκης, γίνει πρόταση. Ναι. Δεν έχει παίξει το όνομά σας. Στο κόμμα, ναι. Θεωρείτε κατά τη γνώμη σας υποβάθμιση, θεωρείτε κατά τη γνώμη σας αναβάθμιση της δουλειάς του κόμματος στις νέες συνθήκες. Αυτό συζητάμε. Όχι, αντιθέτως μάλιστα. Το κόμμα, δηλαδή, κατ' ουσίαν ο γραμματέας του κόμματος είναι επί της ουσίας το νούμερο 2 ή το νούμερο 3, ίσως. Μια άτυπη ιεραρχία, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ο γραμματέας του κόμματος είναι μετά τον πρόεδρο του κόμματος ο νούμερο 2 ή ο νούμερο 3, ξέρω εγώ, αν πούμε ότι η κυβέρνηση έχει και αντιπρόεδρο mm-hmm. και ούτω καθεξής. Επομένως, καθόλου η υποβάθμιση. Είναι σαφέστατα αναβάθμιση. Είναι μια ένδειξη ότι το κόμμα πρέπει να πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο πολιτικής λειτουργίας, να συνδεθεί καλύτερα με το κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι από το κόμμα είναι οργανωτής της κοινωνικής συμμαχίας. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστικό ένα εκτελεστικό όργανο το οποίο υπόκειται, αν θέλετε, και σε άλλους περιορισμούς. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κυβέρνηση που συμμετέχουν και άλλα κόμματα και άλλες προσωπικότητες. Mm-hmm. Είναι μια κυβέρνηση που δημιουργήθηκε σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Και δεν ήταν μία μονοκομματική κυβέρνηση εκ των πραγμάτων. Έχει ανθρώπους των Οικολόγων Πρασίνων, έχει ανεξάρτητους ανθρώπους, έχει. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες βεβαίως, έχει από την κίνηση του Νίκου του Κοντζιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν δυνάμεις. Η κυβέρνηση είναι ένα πεπερασμένο διοικητικό εργαλείο. Το κόμμα είναι ο στρατηγικός φορέας πάνω στον οποίο δομείται και το πρόγραμμα και η κοινωνική συμμαχία. Επομένως, νομίζω ότι. Έτσι πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε σε μια αναδιάταξη όλων των διαθέσιμων δυναμικών. Για να δω, αν θα βγάλουμε και είδηση εδώ πέρα. Είστε αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Στην πρόσφατη καταστροφή υπήρχαν ζητήματα που αφορούσαν πρώτον στο συντονισμό του έργου. Εντάξει, ανοίγω, δεν είναι δικιά σας η ατζέντα, άλλη ήταν υπουργή. Ναι. Στο συντονισμό όμως των υπηρεσιών. Mm-hmm. Αυτό βγήκε από τα πράγματα. Δεν ξαναβάζω πάλι, βέβαια, όσοι ακραίες συνθήκες. Εντάξει, τα έχουμε πει. Έτσι είναι. Γνωστό. Έτσι. Αλλά να τα δούμε αυτά. Είναι το θέμα πώς συντονίζουμε τις κρατικές υπηρεσίες. Είναι αν χρειαζόμαστε ίδιας λογικής υπουργεία με τις λογικές των υπουργείων της προηγούμενης πενταετίας ή ακόμα και δεκαετίας. Και 20ετίας. Και αν η κυβέρνηση έχει μπει σε μια τέτοια σκέψη. Είναι προφανές ότι η εμπειρία του ματιού, που είναι τραγική, έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει μην μείνουμε σε αυτό, ως προς το διοικητικό κομμάτι, έχει αναδείξει βαθύτατες παθογένειες της λειτουργίας κρατικής μηχανής. Αυτό το διαγνώσαμε, νομίζω πολύ, πολύ, το διαγνώσαμε καταρχήν στην περίπτωση της Μάντρας. Ναι.
Δεν έχει να κάνει. Είναι αυτό που, είναι αυτό που πολύ ωραία το είπατε. Έχουμε μια διοικητική μηχανή και ένα πλαίσιο μιας αρμοδιότητας. Έχουμε μια υπηρεσία πολιτικής προστασίας, η οποία είναι αναντίστοιχη, αναντίστοιχη με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα τι συμβαίνει. Συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλες επιβαρύνσεις. Από εδώ και πέρα θα είναι γεγονός ότι θα έχουμε μεγάλες επιβαρύνσεις και λόγω κλιματικής αλλαγής και λόγω του ότι στην Ελλάδα ειδικά έχουμε βόμβες, μικρές βόμβες, όπως ήταν η παγίδα, οι πολυοδομικές, οι χωροταξικές βόμβες στο μάτι. Το ίδιο όμως είχαμε και στη Μάντρα, το ίδιο προφανώς μπορεί να έχουμε και αλλού. Επομένως έχουμε μια συνάρθρωση παραγόντων και καταστάσεων που η υφιστάμενη δομή δεν μπορούσε να. Είναι αντικειμενικό, δεν μπορούσε να. Και δεν μπορεί. Υπό την έννοια αυτή, και δουλέψαμε πάνω στο να αναβαθμίσουμε την υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, να καταργήσουμε την παλιά δομή που είναι πραγματικά πεπερασμένη. Είναι πολύ ελλειμματική όσο στις ανάγκες που πρέπει να διαχειριστεί. Να σκεφτείτε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ασύμμετρες κατά κάποιο τρόπο ανθρωπογενείς ή μη ανθρωπογενείς τάσεις φυσικών γεγονότων τέτοιων. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα άλλο εργαλείο. Χρειαζόμαστε παράδειγμα ένα πολύ απλό πράγμα. Χρειαζόμαστε την ενσωμάτωση των γνώσεων που έχουν τα ερευνητικά Ινστιτούτα, το αστεροσκοπείο, παραδείγματος χάρη, με τις δυνατότητες προβλέψεων που έχει, στην δομή της διοικητικής οργάνωσης, το οποίο δεν υπάρχει. Επομένως, έχουμε πράγματι εδώ, διαχειριζόμαστε, σαφέστατα υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό το ζήτημα της διοικητικής κρατικής μηχανής, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προχωρήσαμε και σε αυτή την αναδιάταξη, την κατάργηση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την αντικατάστασή της με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης. Αυτό θέλω να το καταλάβω και εγώ. Έτσι. Και οι τηλεθεατές, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι, ναι. Μεσοβέζος είμαι. Ναι. Αυτό που έβγαινε πάρα πολλές φορές, όχι σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είχαν τέτοια. Ακόμα και στην Ηλία. Εγώ ρωτούσα, ποιος, παιδιά, ήταν ο αρχηγός της στην επιχείρηση. Ο αρχηγός, ποιος είναι. Αρχηγός, με όλη σημασία της λέξεως. Που παίρνει την ευθύνη, που λέει, θα πας εδώ. Εδώ είχαμε σε πολλές περιπτώσεις σύγκρουση αρμοδιοτήτων, αμηχανία άλλων παραγόντων δικό μου ή του άλλου. Σε κάποιες περιπτώσεις μας βγήκε από την αυτοθυσία, την τύχη, αλλά δεν μπορείς να ζεις στη χώρα αυτή την τύχη. Εννοείται. Στην περίπτωση αυτή τώρα, υπάρχει αρχηγός, υπάρχει ο επικεφαλής, ο έχων την κύρια ευθύνη. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης αναγκών, το οποίο να είναι πολύ αυστηρό, πολύ σύγχρονο, το οποίο να εναρμονίζει όλους τους φορείς, ακόμα και τους εθελοντικούς οργανισμούς. Πρέπει να τους δίνει ρόλο, πρέπει να δίνει εκπαίδευση, πρέπει να έχει ενημέρωση. Πρέπει να συνδέεται με τα επιστημονικά δεδομένα καθημερινά. Δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί και να έχει διοικητική αρμοδιότητα, να έχει αρχηγό συμβάντος. Εννοείται, μπορεί να έχουμε πέντε υποθέσεις, παραδείγματος χάρη, διαχείρισης ταυτόχρονα. Και όχι πάντα φωτιά. Πρέπει, και όχι, βεβαίως. Και όχι πάντα φωτιά. Δηλαδή, έβαζα ένα ερώτημα, τώρα σας διακόπτω, έβαλα ένα ερώτημα τότε στις μέρες στο μάτι. Αν δεν είχαμε φωτιά στη Μαραθώνος και είχαμε έκρηξη ενός βιτίου με αέριο επικίνδυνο, το θέμα θα ήταν διαφορετικό στο αν έχω πρόσβαση στη θάλασσα. Τι να την κάνω τη θάλασσα. Δεν είχα τρόπους διαφυγής. Μα κοιτάξτε. Είναι άλλο κομμάτι πρόσβαση, το συνταγματικό μου δικαίωμα πρόσβαση στη θάλασσα που πρέπει να το λύσεις. Και άλλο το κομμάτι να έχω ρημοτομικό σχέδιο, να έχω χώρους διαφυγής να φεύγει ο κόσμος. Εκείνη είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Όλες αυτές οι ανάγκες, να το πούμε έτσι, οι έκτακτες ανάγκες, είναι πολλών ειδών πια και θα γίνουν και στα επόμενα χρόνια ασύμμετρες πραγματικά λόγω και περιβαλλοντικών πια επιβαρύνσεων πολύ δομικών. Θα θυμίσω, είχαμε και μια τρίτη μεγάλη καταστροφή. Είχαμε το περιβαλλοντικό ατύχημα στο Σαρονικό. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχουμε δηλαδή πολλών ειδών και πολλών βαθμών, να το πούμε έτσι. Επομένως, χρειάζεται πια ένα πάρα πολύ διαφορετικά οργανωμένο και με διαφορετική αντίληψη σύστημα πολιτικής προστασίας. Τώρα, πράγματι η ιστορία στο ΜΑΤ ήταν τραγική λόγω των αντικειμενικών συνθήκων. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Το κράτος και η διοίκηση δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από οποιαδήποτε ασύμμετρη απειλή. Πράγματι. Άρα δηλαδή, γιατί υπάρχει και η ανάγνωση που λέει ότι ωραία, έχουμε μια ασύμμετρη απειλή, επομένως τι είμαστε, ζούμε κατά τύχη, δηλαδή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και θα περιμένουμε μήπως δεν συμβεί σε αυτή την ένταση. Εμείς λοιπόν δουλέψαμε πάνω σε αυτό το σχέδιο της αναδιοργάνωσης, της δομικής αναδιοργάνωσης, έχοντας στο μυαλό μας ότι το κράτος πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του.
Δηλαδή, ανεξαρτήτως της όποιας ασήμετης απειλής και ανεξαρτήτως της ταχύτητας του ανέμου. Ένας γέρος μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του, άρρωστος. Και να παίξει μπάλα. Εννοείται το κράτος προφανώς. Ναι. Όχι, θέλει βαθιές τομές πια στην οργάνωσή του. Και εδώ πηγαίνουμε πια στο άλλο μεγάλο ζήτημα που θα συζητήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Η γνώμη δική μου είναι ότι το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ένεση παραγωγικότητας, γνώσεων και θέσεων εργασίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κύριε καθηγητά, άμα το βάλουμε τώρα στην ανάγκη. Αν αυτή τη συζήτηση την περιορίσουμε στο θέμα της μείωσης του κράτους και του μεγάλου κόστους, προφανώς έχουμε πιάσει τον πυρήνα που λένε διάφορες απόψεις, όπως παραδείγματος χάρη η αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαστε στον πυρήνα του πολιτικού προβλήματος που έχει. Όχι, όμως θα μείνω λίγο στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί μην ξεχνάμε, θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο το ζήσαμε τις τελευταίες. Θα έχουμε και μια άλλη ενδεικτική κατάσταση. Θυμάστε την γέφυρα στην Γένοβα, τις τελευταίες μέρες που έπεσε. Θα πρέπει να σκεφτούμε μια άλλη ασύμμετρη, κατά κάποιο τρόπο, απειλή, ότι οι υποδομές σε δίκτυα, σε δίκτυα ίδρευσης, σε δίκτυα δρόμων, σε γέφυρες, είναι πια περασμένης γενιάς. Έτσι. Κουβαλάνε τη φθορά του χρόνου. Έτσι. Επομένως, άρα εδώ χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο να είναι πολύ συμπαγές, πολύ νέο, πολύ νεότερο ηλικιακά, γνωστικά, δυναμικά. Και άρα θέλουμε ένα κράτος το οποίο να είναι δυνατό υπ' αυτή την έννοια, υπό την έννοια των αρμοδιοτήτων. Και όχι μικρότερο κράτος. Θέλω να μείνω λίγο στη Νέα Δημοκρατία πολιτικά και να αξιοποιήσω και τη γνώση σας. Η Νέα Δημοκρατία δύο φορές πολιτικά μας έχει πει αλλαγή κράτους. Η μία ήταν η επανίδρυση του κράτους, το λέγα στον πρόλογό μου, του Κώστα Καραμαλή. Δεν έγινε καμία επανίδρυση κράτους. Είχε προθέσεις να κάνει κάποια πράγματα. Θυμίζω στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Ένα πράγμα. Έχασε παταγωδός. Και ως έναν βαθμό έπαιξε και ρόλο για την πτώση του. Κατά τη γνώμη μου, έχασε. Και η πρόταση, η αντίληψη του κ. Μητσοτάκη για άλλη λειτουργία κράτους. Ας πάω στην πρώτη. Αν ο Κώστας Καραμαλής, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, με τον προηγούμενο ηγέτη της, ήθελε να κάνει. Καλά, το επανέδρυση ήταν και ακραία εκλογική ίσως, αλλά να κάνει αλλαγές στο κράτος. Και δεν κατάφερε να κάνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα παρακράτος, πάρα πολύ ισχυρό, το οποίο ούτε στη δεξιά δεν επέτρεψε να κάνει τις αλλαγές. Εσείς πώς? Εμείς καταρχήν έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Δεν εννοώ ότι δεν είχε ο Κώστας Καραμαλής προσωπικά την πολιτική βούληση. Εγώ θα συμφωνήσω ότι την εποχή εκείνη είχε οριμάσει πια η ιδέα μιας μεγάλης αλλαγής πια στις δομές και στις λειτουργίες. Θυμίζω στους τηλεθεατές, ήταν οι μέρες που παίζαμε το κομμάτι πάλι της διαφθοράς και της διαπλοκής, κυρίες και κύριοι. Και ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος θα το διορθώσω, αν όχι σήμερα υπομπή αύριο, αν δεν έχω προλάβει, νομίζω ένα κομμάτι του τότε η ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας ήταν και η σύγκρουση με αυτή τη λογική. Ναι, εντάξει. Από εκεί βγήκε η επανίδρυση του κράτους με την ευκαιρία της διαπλοκής. Νομίζω ότι αντικειμενικά και πέρα από πολιτικές τώρα αναγνώσεις ή ιδεολογικές αναγνώσεις, η γραμμή του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού που είχε η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση από τον γυρεότερο Καραμαλή έως και τον νεότερο ήταν μια λογική η οποία έλεγε ότι το κράτος πρέπει να είναι παρόν, πρέπει να είναι δομημένο, σοβαρό, βεβαίως να αφήνει ελευθερίες κινήσεων στην ιδιωτική οικονομία και άρα από εκεί και πέρα να υπάρχει αν θέλετε μια ισορροπία. Αυτή η λογική στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ιτήθηκε πολλές φορές. Και αυτή είναι, αν θέλετε, και η βάση της ήττας και του Κώστα Καραμαλή, κατά τη γνώμη μου. Είναι ότι κυριαρχούσε πάντοτε ένα νεοφιλελεύθερο ή σε τελική ανάλυση κάποια στιγμή μια λογική νεοφιλελευθερισμού, η οποία στην ουσία δεν ήθελε ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν ήθελε μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Σας θυμίζω μια άλλη μάχη που έδωσε ο Καραμαλής. Έδωσε τη μάχη των συμβασιούχων στο δημόσιο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ένα μεγάλο κομμάτι των συμβασιούχων μπορέσαν να. Που δούλευαν χρόνια, έτσι. Είχε καταφέρει με το προεδρικό διάταγμα του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, να ενταχθούν στο δημόσιο, γιατί ακριβώς υπήρχε η λογική ότι θέλουμε σταθερές και υγιείς σχέσεις εργασίας. Αυτή όμως η παράδοση πολλές φορές υπονομεύθηκε και εκ των έσω. Από μια λογική η οποία είναι ακραία νεοφιλελεύθερη και σήμερα πια είναι και ακροδεξιά ταυτόχρονα. Η οποία λέει πολύ απλά ότι το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να αποδοθεί
σε μεγάλο κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική προστασία πρέπει να αποδοθεί πιθανότατα στον ιδιωτικό τομέα. Η ανάπτυξη πρέπει να μην έχει ρυθμιστικούς κανόνες και λογικές. Μπορεί να αποδοθεί και αυτή, ας πούμε, στην άναρχη λογική του ιδιωτικού τομέα. Και γενικότερα όλο το σύστημα των δημόσιων εξουσιών, να το πω έτσι, πρέπει να εκχωρηθεί με τον ΑΒ τρόπο σε ένα ιδιωτικό τομέα. Αυτό βεβαίως για να συμβεί χρειάζεται ρήξη μεγάλη όλων των κοινωνικών συμβολέων προς μια αντιδραστική κατεύθυνση, εξού και η ακροδεξιά στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από 15-20 μέρες, και με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αλλά και με το ραντεβού που υπάρχει με τα χρονοδιαγράμματα, η χώρα βγήκε από το μνημόνιο. Το καθένας διαβάζει όπως είναι. Εγώ έχω πάρει θέση σε αυτό, είμαι καθαρός. Όπως το διαβάσεις, είναι το τέλος μιας εποχής. Τέλος. Αυτό πιστεύω. Μπορούμε να κρίνουμε το από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ποια διαδρομή πρέπει να κρατήσει η χώρα, ποιος θα κρατάει τα κλειδιά της εξουσίας και ποιες πολιτικές θα ανοίξουν. Το από εδώ ή το από εκεί, με ποιες κοινωνικές συμμαχίες. Η κριτική που δέχεστε είναι ότι αυτή η έξοδος μας τύχησε πάρα πολύ, ενώ ενδεχομένως αν δεν είχαμε την αριστερή παρένθεση, θα είχαμε βγει με μικρότερο κόστος. Χωρίς να συζητάμε βεβαίως ποιος μας έβαλε, γιατί μπήκαμε, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά προς τη θυμίζω. Αυτοκριτική ή τουλάχιστον επαναδιατύπωση της διαδρομής έχει γίνει. Ενδεχομένως χάθηκε χρόνος όπου να βγαίναμε νωρίτερα. Να βγαίναμε με μικρότερο κόστος. Να βγαίναμε από πού, από το πρόγραμμα. Ναι. Νωρίτερα πότε δηλαδή ακριβώς. Διότι το 2015. Θα μαζεύγαζε ο κύριος Σαμαράς. Κοιτάξτε, ο καθένας. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Διότι έτσι κι αλλιώς χάνουμε το μυαλό μας την πολιτική. Έτσι. Το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά, ακριβώς επειδή δεν έκλεινε καμία από τις αξιολογήσεις και δεν πετύχαινε τους στόχους της, αποφάσισε να παίξει ένα άλλο χαρτί, το χαρτί της αριστερής παρένθεσης. Δηλαδή να περάσει την καυτή πατάτα μιας χρεοκοπημένης χώρας χωρίς τη δυνατότητα να πληρώνει ούτε τους μισθούς καν μετά το Φεβρουάριο. Σας θυμίζω τότε και την περίφημη δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα, ο οποίος είναι από τα πιο αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάποια στιγμή εκείνη την εποχή είχε δηλώσει ότι τα διαθέσιμα της χώρας ήταν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2015, δηλαδή ένα μήνα περίπου μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι προσχηματικά βεβαίως όλα αυτά. Παραδόθηκε μια καυτή πατάτα, μια χώρα χρεοκοπημένη που δεν μπορούσε να πληρώσει μισθούς, που δεν είχε εργαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής, που είχε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είχε τυναχθεί στον αέρα, που δεν είχε τραπεζικό σύστημα υγιές. Έτσι. Μια πλήρης καταστροφή. Στο κοινωνικό κράτος είχαμε μια ισοπαίδωση, να το πω έτσι. Και βεβαίως είχαμε και το κόστος, το τεράστιο κοινωνικό κόστος καταρχήν που είχαμε και οικονομικό που είχαμε από τα χρόνια των μνημονίων με τη μείωση του ΑΕΠ και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια άχαρη συζήτηση, διότι τώρα επαναλαμβάνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε την αυταπάτη, εγώ το έχω πει και το υποστηρίζω, ότι γραμμικά μέσω μιας δημοκρατικής αλλαγής θα μπορούσε πράγματι να αλλάξει η ισορροπία στην Ευρώπη. Αυτό είναι μία αυταπάτη. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Στην πολιτική δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Οι αντίπαλοι μας δεν έχουν ως αξία τη δημοκρατία. Έχουν ως αξία την αγορά. Υπό την έννοια αυτή, είτε άλλαξε είτε δεν άλλαξε η κυβέρνηση, ο εκβιασμός που υπέστη ο ελληνικός λαός και η τότε ελληνική κυβέρνηση ήταν σαφής. Αυτό το στίχημα θα γινόταν με κάποιον τρόπο, θα συνεχιζόταν με κάποιον τρόπο. Ακόμα και αν ήσασταν εσείς οι διαχειριστές, μας είπαν, ή η καταστροφή της χώρας ήταν δεδομένη. Εδώ υπάρχει μία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι, υπάρχει ένα ζήτημα. Άλλαξα. Υπάρχει μία τακτική επιλογή. Να μην καταστραφεί η χώρα. Επειδή οι δηλώσεις εταίρων, συμμάχων, κύκλων κτλ. Την προηγούμενη εβδομάδα με την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο ήταν απολύτως θετική. Α, βέβαια, ναι. Άλλαξαν. Άλλαξε η ευρώ. Ναι, άλλαξε. Άλλαξαν αυτοί ή άλλαξατε εσείς για να αλλάξουν αυτοί? Γιατί νομίζω ότι οι νίκοι δεν αλλάζουν. Καταρχήν άλλαξε η πολιτική συγκυρία. Δεν άλλαξαν ούτε αυτοί ούτε εμείς. Προφανώς υπάρχει άλλο ιστορικό πεδίο. Η πολιτική της ακραίας λιτότητας δεν ιτήθηκε μόνο στην Ελλάδα σταδιακά. Δεν μπορεί να μην ιτήθηκε στην Ευρώπη τον Γενάρη του 2015 που είχαμε την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα στην Ευρώπη συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα.
μετατοπίστηκαν άξονες πολιτικής στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Καλά, η Αγγλία βγήκε από το χάθηκαν και πρωταγωνιστές. Δηλαδή, μόνο η Μέρκελ μας έχει μείνει προφανώς, από όλο, άρα, από όλο, λοιπόν, το πολιτικό. Προσέξτε, αυτό είναι προσωπικό. Κρατήστε αυτό που λέτε. Κάθε αποτυχημένη πολιτική, ιστορικά συμβαίνει αυτό, οδηγεί στην έξοδο από το προσκήνιο και της γενιάς που ταυτίζεται μαζί της. Αν έμεινε μόνο η Μέρκελ, σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι έφυγαν. Και έφυγαν διότι αυτή η πολιτική και αυτή η συνταγή ήταν αποτυχημένη. Η Ελλάδα βεβαίως πλήρωσε με ένα σκληρό πρόγραμμα, είναι γεγονός. Παρ' όλα αυτά όμως η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κρατήσει όρθιες δομές του κοινωνικού κράτους και να συστήσει ορισμένες φορές, να κάνει μια δικαιότερη αναδιανομή, να βρει πόρους, από το απίστευτο χάσιμο της πόρων από τη διαφθορά, να βρει χώρους, να χρηματοδοτήσει δομές του κοινωνικού κράτους, να ξαναφτιάξει δημόσια δικαιώματα και δημόσια υγεία, παραδείγματος χάρη, και δημόσια παιδεία, να ξανανοίξουν τα σχολεία, πράγματα που δεν ήταν αυτονόητα. Είναι αυτονόητα για μια κανονική χώρα. Αλλά στην Ελλάδα των μνημονίων δεν ήταν καθόλου κανονική. Και άρα λοιπόν, όταν αυτή η ιστορία άρχιζε να αλλάζει και στην Ευρώπη με αργότερους ρυθμούς από ό,τι στην Ελλάδα, ναι, πράγματι είχαμε μία αλλαγή του κλίματος. Και αυτό νομίζω ότι πιστώνεται αντικειμενικά η κυβέρνηση, και πέρα από τώρα από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η σοσιαλδημοκρατία, η ευρωπαϊκή, κατάλαβε ότι στην Ελλάδα γινόταν μια τεράστια προσπάθεια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στηρίζει σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ και η την ξένη κυβέρνηση. Σοσιαλδημοκρατία, γιατί η ξένη σοσιαλδημοκρατία. Η ελληνική σοσιαλδημοκρατία δεν είναι σοσιαλδημοκρατία. Είναι υποσύστημα. Καλά, τώρα μην το λέτε εσείς αυτό. Είναι υποσύστημα. Είναι σαν που λένε οι σοσιαλδημοκράτες, δεν είστε εσείς αριστερά. Αφήστε ο καθένας να ταυτοποιείται όπως θέλει να ταυτοποιείται. Καλή μόνο. Σοσιαλδημοκράτες. Αυτό προσδιορισμός. Πώς θα το κάνω, απόλυτο δικαίωμα. Ναι, αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα να κάνω μια κριτική, ας πούμε, έτσι απαλή να το πω. Αν είναι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες, είστε εσείς. Όχι, όχι. Εμείς είμαστε η αριστερά η οποία θέλει να δημιουργήσει συμμαχίες στον κόσμο της εργασίας. Και ο κόσμος της εργασίας είναι και μετριοπαθής και μεταρρυθμιστικός και κεντροδεξιός. Θέλει δικαιώματα, θέλει εργασία. Αυτή την κοινωνική συμμαχία, πέρα από τα μπέλες πολιτικές, εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Απλώς η οικογένεια της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη προφανώς έχει αποστασιοποιηθεί από την οικογένεια, από το ιστορικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα. Και γιατί έχει αποστασιοποιηθεί? Διότι καταλαβαίνει ότι λειτουργούσε και λειτουργεί ως ένα υποσύστημα ενός συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς που υπήρχε θεσμοποιημένα πια μέσα στο κράτος στην Ελλάδα. Μην δω να συμμαχείτε με αυτούς εκ των υστέρων από τον άλλο χρόνο. Θα παίξω το βίντεο. Εγώ προσωπικά. Βεβαίως. Θα πω, με συγχωρείτε, με το σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής. Έχετε τώρα, αν είσαστε νικητές, έρχεστε να συγκυβερνήσετε? Ναι. Εντάξει, να το παίξουμε. Ωραία. Να δούμε και εγώ εδώ. Δηλαδή, να δούμε τα φίλα από. Παίξτε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση μόνο. Εγώ και θα σε αφήσω και ένα λεπτό, αν θέλετε να πείτε κάτι που εγώ δεν έχω ρωτήσει. Χρήσιμο είναι, να μου περάσει. Είδα τον κύριο Πετρόπουλο σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στην προηγούμενη εκπομπή, στο Απευθείας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και πολύ σωστά οι συνάδελφοι έθεσαν το ερώτημα στο κομμάτι των συντάξεων που παίζει πάρα πολύ και υπάρχει και μια αγωνία. Η κυβέρνηση διάφορους τόνους έχει πει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές αρνητικές στο κομμάτι των συντάξεων. Και με πολλά ανοιχτά πράγματα, μπορούμε να δούμε και τη 13η. Ας αφήσουμε και τον Πρωθυπουργό να δούμε τι θα πει και στη ΔΕΘ. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν αν θα πάρουμε ένα περιθώριο αναβολής ή δεν θα έχουμε. Ο κ. Πετρόπουλος είπε δεν μιλάμε για αναβολή, μιλάμε και ρωτώ λοιπόν, στη νέα κατάσταση έχουμε, τι δυνατότητες έχουμε διαπραγμάτευσης στην άσκηση της δικής σας πολιτικής πια από εδώ και πέρα? Προφανές έχουμε πολύ περισσότερα περιθώρια, αυτό είναι αυτονόητο, είναι πολύ περισσότερα τα περιθώρια που έχουμε. Αυτή είναι η καινούργια φάση. Και βεβαίως θα συμφωνήσω ότι πρέπει να τη δικαιώσουμε με την πολιτική μας, γιατί στην πολιτική όλα κρίνονται προφανώς από το αποτέλεσμα. Ποιο είναι δηλαδή, ότι πρέπει να δικαιώσουμε τι? Ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει την οικονομική της και τη δημοσιονομική της ανεξαρτησία. Μπορεί δηλαδή να καλύπτει τις ανάγκες της, μπορεί να τις οργανώνει με διαφορετικό τρόπο, στηριζόμενη στα δικά της πόδια, και βεβαίως στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ασκηθεί μια πολιτική που να είναι πιο, κοινωνικά πιο δίκαιη. Αυτό εκεί εντάσσεται ακριβώς και η λογική και η πολιτική για τις συντάξεις και οι πολιτικές για τους μισθούς, την άνοδο δηλαδή του βασικού μισθού, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επεκτασιμότητά τους. Στο κομμάτι της ασφάλειας του πολίτη και της απονομής δικαιοσύνης, γιατί με όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης γραμμής όμως, δηλαδή
σωστά το βάζετε. Δηλαδή, οι συλλογικές συμβάσεις να επανέλθουν, ο κατώτατος μισθός εργασίας, τα εργασιακά δηλαδή, τις κοινωνικές δομές, που είναι και ένα κομμάτι αποτυπώματος, όπως είναι και της μοδός τώρα, της αριστερής λογικής. Ναι. Όμως, εγώ αυτό που εισπράττω, από όπου πήγα, ήταν ασφάλεια του πολίτη, υπάρχει αυτό, δεν είναι καθόλου στη δικιά σας ατζέντα, το παίζουν οι αντιπαλοί σας, και απονομή δικαιοσύνης. Επιμένω και κλείνω με αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, μία κρατούμενη καρκινοπαθής να μην μπορεί να βγει. Εννοείται, και ο κύριος Φλόρος να μπορεί να βγει, επειδή έχει πλάτη. Η δικαιοσύνη των ισχυρών. Όχι, πρέπει να βγουν όλοι όσοι έχουν δικαίωμα. Εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Τα δικαιώματα δεν είναι à la carte. Εάν ο κύριος Φλόρος πράγματι έχει. Δεν θα μπούμε. Και καταρχήν θέλω να πω ότι είναι άχαρο τελείως, ανεξαρτήτως του ποιος είναι, να συζητάμε ιατρικά, ιστορικά, στα μέσα κτλ. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι η δικαιοσύνη. Είναι... Η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι ταξική. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι. Φαίνεται να είναι, όχι όμως στην περίπτωση μόνο αυτή. Φαίνεται να είναι σε άλλες περιπτώσεις. Στην Συριάνα στην περίπτωση. Βεβαίως, στο ότι όταν παίρνει ο κατηγορούμενος, ο καταδικαστής για τρομοκρατία Κουφοντίνας δικαιωματικά άδεια εξόδου να μπει και να βγει, όπως ο νόμος το λέει, γίνεται. Άρα λοιπόν, όταν είναι κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να εκδημοκρατικοποιήσουμε τους νόμους. Και να έχουμε το μυαλό μας, όλοι όμως, γιατί η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, μην το ξεχνάμε αυτό, και δεν είναι ανεξάρτητη όποτε θέλουμε και όποτε δεν θέλουμε, δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δίνει μια διαταγή και λέει βγει να βγει όπου φοντίνε. Εσείς χρεώνεστε και το ένα κομμάτι, χρεώνεστε και το άλλο. Όχι, εμείς χρεωνόμαστε το γεγονός ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει ουδέτερα, αντικειμενικά και προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό. Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Στο επίπεδο της ρύθμισης, αν θέλετε, των δικαιωμάτων. Τα τέσσερα μεγάλα κυρίαρχα θέματα από την Νοβάρτης μέχρι πάνε σαν τη Χελώνα πάνε. Νοβάρτης, Paradise Papers, Λίστες Λαγκάρντ, δηλαδή εκεί που για να δούμε ποιος έκανε το λογαριασμό και ποιος τον πληρώνει. Τώρα, άλλο πάνε σαν Χελώνα και άλλο έχουν. Καταρχήν πάνε. Ας πάνε και σαν Χελώνα. Καταρχήν... Μπορεί να κερδίσουν και το λαγό. Νομίζω ότι πάνε, είναι προφανές ότι πάνε. Πάνε. Η κυβέρνηση έχει κάνει, η κυβέρνηση και η Βουλή. Το κομμάτι δηλαδή της κυβερνητικής και της εκτελεστικής εξουσίας έχει κάνει ό,τι είναι να κάνει και θα κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα για να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Δεν είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πράγματι το ζήτημα της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Γιατί δεν είναι μόνο. Προφανώς η κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη που της αναλογεί. Αλλά μην κάνουμε πάλι τη συζήτηση περί διάκρισης των εξουσιών και κατηγορηθούμε. Όχι, αλλά και στο άλλο κομμάτι όμως. Δηλαδή, είχαμε το έγκλημα του Φιλοπάπου, όπου είναι αρμόδιο του κ. Καμίνη αυτός ο χώρος, δεν είναι το παιδί του Άρεος. Ναι. Αλλά στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο σκέλος, ήταν εντοπισμένοι οι δράστες. Που σημαίνει και αυτό πρέπει να ξαναδούμε πάλι. Αν πρέπει να το ξαναδούμε. Πρέπει να δούμε όλη τη λειτουργία του κράτους, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να την ξαναδούμε. Μίζω και αποτύχει στη χώρα. Προφανέστατα. Η χώρα έχει έλλειμμα λειτουργίας των θεσμών, έλλειμμα στελέχωσης των θεσμών, έλλειμμα δημοκρατικής ευαισθησίας σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι σαφές. Δεν έρθει αριστερά να τα αλλάξει. Αλλά εσείς είστε. Αυτό περιμένουμε, να έρθει αριστερά. Σας ευχαριστώ. Βγάλαμε ωραίο παραπολιτικό. Πάμε σε φωτογραφίες που είναι χίλιες λέξεις και αμέσως μετά πάλι μαζί.